του κυρίου Γλέζου αυτή. Και δεν είναι θέση του κόμματος. Κύριε Παπαδάκη, να μου δώσετε δυνατότητα να εκφράσω και εγώ τη βαθιά λύπη για το ξαφνικό θάνατο του Μπάμπη του Αγγουράκη και τα συλληπιτήρια και στην οικογένειά του και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Και θέλω να πω ότι συνήθως λέμε κανένα δεν είναι αντικατάστατος. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι, όχι επειδή έχει τύχει πολλά χρόνια να συνεργαστώ με τη μητέρα του και με τον ίδιο λιγότερο, αλλά πρόκειται για ορισμένους ανθρώπους που είναι αγωνιστές και παραδείγματα και στην ίδια τους τη ζωή. Και πρέπει αυτό να μην είναι διαδικασία λόγων, αλλά να είναι και μια τιμή η οποία θα πρέπει, οφείλεται. Θα συμφωνήσω μαζί σας. Εγώ προσωπικά συμφωνώ μαζί σας. Τώρα, όσο αφορά τα ζητήματα που έβαλε η κυρία Σιμακοπούλου, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα εξής. Πρώτο, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, η συγκυβέρνηση, υλοποιεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα λιτότητας. Εμείς έχουμε ένα τελείως διαφορετικό πρόγραμμα. Δεν συζητάμε για το πρόγραμμά τους. Το πρόγραμμά τους το κρίνουμε, κάνουμε κριτική πάνω δηλαδή στο πρόγραμμά τους κτλ. Στο δικό μας το πρόγραμμα υπάρχουν χρηματοδοτικά εργαλεία. Μου έχει δοθεί η ευκαιρία, αλλά να τα αναφέρω κιόλας. Το δικό μας το πρόγραμμα μιλάει για την αλλαγή του φορολογικού νόμου. Μιλάει για το χτύπημα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το χτύπημα της εισφοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής, μια οικονομία κλίμακας η οποία θα αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό. Το δικό μας το πρόγραμμα μιλάει για την παραγωγή νέων αξιών, άρα στροφή προς την πραγματική οικονομία, και μιλάει για την απέτηση των γερμανικών οφειλών και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτά είναι στο δικό μας το πρόγραμμα. Η συζήτηση περί όνου σκιάς δεν αποδεικνύει τίποτε άλλο παρά το γεγονός ότι υπήρχαν και υπάρχουν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα διαφορετικές πολιτικές πάνω στις οποίες μπορούν να υποθούν ιδέες αν, εφόσον, γιατί. Εμείς έχουμε επιλέξει αυτά τα 7 χρηματοδοτικά εργαλεία. Από ό,τι διαπιστώνω, θα ήθελα για παράδειγμα, για να σας βοηθήσω, για να βοηθήσω και εσάς και τους τηλεθεατές, μέσα σε αυτά που αναφέρατε, δεν αναφέρεται τον εσωτερικό δανεισμό. Δεν υπάρχει διαδικασία. Άρα δεν αποτελεί θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ήταν από αυτή τη λογική. Επειδή το ξέρω το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αναγκαστικού δανεισμού. Εσωτερικού δανεισμού. Ξέρετε, εγώ από τα δύο θα πρόκρινα τη φορολόγηση των μεγάλων κερδών. Βεβαίως, κυρία Σιμακοπούλου, μου έκανε τη χάρη να πει, ας πούμε, και πόσοι παίρνουν 100.000, πάνω από 100.000 για να δώσουν αναγκαστικό δάνειο. Θα το πρόκρινα, γιατί ξέρετε, εγώ δεν θα ήθελα να δώσω και επιτόκιο σε κάποιους που έχουν πάνω από 100.000. Για παράδειγμα. Άρα συμφωνείτε με τον εσωτερικό. Λέω, αν δεν έχει πάνω 100.000, επί 0 ίσον 0. Λέω ότι εστιάζουμε σε ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, δεν έχει και ιδιαίτερη σημασία, απλά για να κάνουμε μια κοκορομαχία λόγων. Εδώ όμως υπάρχει πραγματική ζωή. Και όταν συζητάμε για τον αναγκαστικό δανεισμό, για παράδειγμα, που ο Μανώλης ο Γλέζος, που είναι μια ιδέα του, μια σκέψη του, την έχει γράψει ανάμεσα σε άλλες. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και το κάνουμε θέμα, και το κάνουμε θέμα. Την ίδια στιγμή, εσείς ο ίδιος πριν λίγο, είπατε ότι η εφορία, δηλαδή η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση, μπαίνει στις καταθέσεις του πολίτη. Είναι εδώ, συγνώμη, έχει να κάνει με μια συζήτηση. Να χρωστά στο κράτος και μια το ίδιο συζήτηση, να στα πάρει για να τα δανειστεί, κύριε Βίλια. Λέω, μια συζήτηση το ίδιο που είναι η πρακτική ζωή, πάει να γίνει νεφέλωμα υποθέσεων. Μια πρώτη προσέγγιση και... Όχι, θέλω να... Μόνο μια, αν μου επιτρέπετε. Υπάρχουν πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία υλοποίησης ενός προγράμματος, το οποίο έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα και προστατευτικό χαρακτήρα, και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, δίνοντας το λόγο και στην κυρία Χρυσοφυλοπούλου, ότι η δική μας η προσπάθεια δεν είναι να ρίξουμε